βάζουν μπετόν, ας πούμε, που έχουν έτοιμο προπαρασκευασμένο μπετόν, το οποίο και αυτό είχε αυτό το 666 απάνω. Εν συνεχεία μου έφεραν μία κάρτα, μου έφεραν χαρτιά, τραπουλόχαρτα δηλαδή, τα οποία ενώ ο αριθμός ονομαστικού είναι 41201, το serial number που λέμε, απάνω λέει νούμερο 666 playing card. Ο κύριο Κατερνιτσιώτης, κύριε, μπορεί να υπάρξει μια λύση αυτά, κύριε Λύρα. Κύριε Φερμαντίδη, ακούστε, εμείς κάναμε ένα ψήφισμα με τη συγκέντρωση, ξύλαμε στους πολιτικούς και τους είπαμε να σταματήσουμε την προδοσία. Επειδή γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι η μασονία έχει βάλει πολύ μέσα στον πολιτικό χώρο, δεν κατονομάζουμε, ούτε θέλουμε να κατονομάσουμε, αλλά βλέπουμε ότι κινούνται αντιπολίτευση και κυβέρνηση από νήματα σκοτεινά. Διότι ψήφισαν ένα νόμο δικτατορικό, ηλεκτρονικό, κατά των ψηφοφόρων, κατά των ολιών, δεν τους προστατεύσανε, και ενώ σαν αντιπολίτευση και οι δύο πολεμήσανε τον νόμο αυτό και οι δύο τον ψηφίσανε. Με 25 βουλευτές. Κατεπήγον. Γι' αυτό για μας θεωρείται μεγάλο κακό και εγκατάλειψη των ψηφοφόρων. Μάλιστα. Κύριε Μαρκουλάτο και κύριε Σωτηρόπουλα, από μία κουβέντα ο καθένας όσο πιστεύω μπορείτε. Για λύση μιλάμε, έτσι. Μάλιστα. Η λύση είναι μία. Επιστροφή στην Ορθοδοξία. Να σταματήσει η Εκκλησία να σιωπά ένοχα και η πολιτεία, οι πολιτικοί άρχοντες να κόψουν τους σύνδεσμους με όλες τις σκοτεινές και αντίχριστες δυνάμεις. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα με τον διεθνή σιωνισμό, που είναι οι αμετανόητοι σταυρωτέ του Ιησού Χριστού, που θέλουν να επιβάλλουν παγκοσμίως την κυριαρχία επί γίου βασιλέως που θα είναι ο Αντίχριστος. Μόνο λοιπόν η θωράκισή μας με την πίστη του Χριστού, η Αγία μας Ορθοδοξία, κλήρος και λαός συστρατευμένοι κάτω από τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό, μπορούμε να δώσουμε τη μάχη όχι μόνο για Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κύριε Σωτηρόπουλε, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Αυτές τις ημέρες, κύριε Φρεμεντίδη, γιορτάσαμε την εθνική μας εμπιστοσύνη, έγινε για την ελευθερία μας, χύσαμε ποταμούς και λίμνες και θάλασσες αιμάτων, και δεν θα ανεχθούμε να καταλύσουν την ελευθερία μας σκοτεινές δυνάμεις, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Η ταυτότητα, όπως το λέει η ίδια η λέξη, είναι κατά έναν τρόπο ο ίδιος ο εαυτός μας. Γι' αυτό δεν θα δεχθούμε ταυτότητα που να έχει επάνω αυτή την ηλεκτρομαγνητική ταινία που θα μας φακελώνει εν αγνία μας, και δεν θα ανεχθούμε να έχουμε μια ταυτότητα με εμβλήματα του Σατανά και του Αντιχρίστου. Η λύση είναι, όσοι είμαστε πραγματικοί Έλληνες και πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να μην πάρουμε τις ταυτότητες, και δεν θα τις πάρουμε, και δεν έχουμε τόσο πολλές φυλακές για να χωρέσουν τις δεκάδες χιλιάδες ή τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων. Θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους κυβερνώντας. Κύριοι, σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ο χρόνος της εκπομπής ήταν λίγος. Επιφυλασσόμεθα μια νέα εκπομπή. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εδώ μια λέξη θα πω. Το θεωρώ αυτό προημιακό. Δηλαδή ήταν το ορντεύ. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν και τραπέζι. Σωστά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή. Ήταν η εκπομπή. Ζώνη, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στις 5 και 4 ακριβώς. Μέχρι τότε, γεια.